σας βέβαια από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ναι, έχουν παγεί ως μια δυσκολία. Ότι ό,τι και αν πρεσβεύετε, δεν επιθυμείτε να εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη στο πλαίσιο της κυβέρνησης. Θα κάνω ένα σχόλιο και θα ολοκληρώσω με αυτό. Ό,τι μου λέτε κάθε φορά που σας ρωτάω για όλα τα θέματα. Όχι, μα εδώ θα σας απαντήσω και συγκεκριμένα στο καυτό θέμα της υγείας, που ακούμε τώρα τους εκπροσώπους τριών κομμάτων, που αν μας δει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει ποια είναι αυτά τα κόμματα, σου λέει πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Ξέρετε όμως, είναι τρία κόμματα που λένε στους πολίτες εδώ και 10-15 χρόνια. Και εμείς το λέμε. Και εμείς το λέμε, αλλά προσέχτε με. Το Πασόκ που έφερε το ΕΣΥ. Ναι, το Πασόκ που έκλεισε νοσοκομεία, το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Δημιουργήσει τα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα. Τα κέντρα υγείας. Από όταν δημιουργήθηκαν τα νοσοκομεία για πολλούς και διάφορους λόγους. Πόσα νοσοκομεία έκλεισε. Στο πώς. Σίγουρα το Λιμωδόν θυμάμαι εγώ πρόσφατα. Γιατί το έκλεισε. Μέσα στα μνημόνια υπηρέτησε μέχρι κεραίας. Γιατί δεν είχαμε τόση ανάγκη το Λιμωδόν τότε και τώρα το ψάχναμε. Γιατί δεν έχουμε και δεν έχει ανοίξει κανένας τους τόσο μεγάλη ανάγκη στη Νέα Μάκρη, σε ένα πολύ μεγάλο και πυκνό κέντρο της Αττικής. Κέντρο υγείας εννοείται. Νοσοκομείο, δημόσιο νοσοκομείο, να η ανάγκη. Άρα λέω, τρία κόμματα που με όλους τους πιθανούς και απίθανους συνδυασμούς κυβέρνησαν, έχουν ευθύνη που φτάσαμε ως εδώ. Δεν θέλω να περιγράψω, το έχουμε πολύ αναλυτικά κάνει σε μία ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ τον Οκτώβριο του 2022. Επανειλημμένα έχουμε καταθέσει τέτοιες ερωτήσεις στη Βουλή. Και λέτε για ένα ασθενοφόρο στην ΚΟ, για ένα ασθενοφόρο στη Μύκονο. Να σας πω εγώ από τον Πειραιά. Υπάρχουν μέρες που όλος ο Πειραιάς, ΑΒ Πειραιά, έχει ένα ασθενοφόρο. Ένα. Εδώ πέρα θα μπορείτε να δείτε, να σας το δώσω κιόλας, πόσες προσλήψεις έγιναν από την πανδημία και μετά, αφού είχαμε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί, με μια άθλια κατά τη γνώμη μας διαχείριση, την ώρα που είχαμε και 250 συνταξιοδοτήσεις. Να σας πω το νούμερο. Για το ΕΚΑΒ, 46 τώρα. Μόνιμοι διασώστες για όλη την Ελλάδα. Λοιπόν. Για όλη την Ελλάδα. Τι θέλω να πω με αυτά. Τα τρία αυτά τραγικά περιστατικά είναι κατά τη γνώμη μας ένα χαστούκι, κυριολεκτικά, σε όλη τη συζήτηση που γινόταν τις τελευταίες μέρες περί κοστολογημένων προγραμμάτων. Ένα χαστούκι που δείχνει στον κόσμο ότι αυτή η κοστολόγηση τελικά τι είναι. Είναι πακέτα δισεκατομμύρια για να μπουκώνουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είπανε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήθελα να ξέρω, δεν το έχει διαβάσει κανένας τους που το έχουν ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθούν τα προαπαιτούμενά του τώρα εδώ. Πού λέει το Ταμείο Ανάκαμψης για την υγεία. Πού λέει πόσα δισεκατομμύρια μόνο για κόφτες στα δημόσια νοσοκομεία. Άρα με αυτή την έννοια είναι το θέμα του κόστους. Αυτά τα πράγματα δεν είναι κόστος. Το ασθενοφόρο, η υγεία, η παιδεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τη λογική κόστους ωφέλους. Όπως και Γιώργο, η τηλεδιοίκηση στα τρένα δεν μπορεί να είναι κόστος επειδή είχαμε πρόσφατα. Είστε σαφής, κυρία Μπατιέλη. Και επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα. Γιατί έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση για το θέμα της υγείας. Επειδή όμως ανάμεσα στις εκλογές, εμείς δεν καθόμαστε μόνο να λέμε τις προτάσεις μας. Παλεύουμε, αγωνιζόμαστε και είμαστε στο δρόμο. Και αύριο, γιατί είναι ανατριχιαστικό αυτό που είπε ο κύριος Κουμουτσάκος, συγγνώμη, ότι 40% πήραμε. Τι θέλετε να κάνουμε, εγκρίθηκε το πρόγραμμά μας και τρεις νεκροί που υπήρχαν, τι να γίνει. Είπα τέτοιο πράγμα, κύριε Μπατιέλο. Είπα τέτοιο πράγμα. Υπάρχει λαϊκή νομιμοποίηση. Είπα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, βεβαίως. Είπα ότι ο απολογισμός μας. Εμείς λέμε ότι ο λαός αύριο έχει την ευκαιρία, πέρα από το να κάνει ταμείο. Πέρα από το να κάνει ταμείο, ναι, θα τα θυμηθείτε τα μαθηματικά ξανά. Να προσέχετε τι λέτε όμως. Πρόσεξα πολύ καλά, εσείς να προσέχετε. Εγώ μετέφερα αυτό που είπατε. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αύριο υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση του ΠΑΜΕ συνδικάτων στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί αυτά τα πράγματα κανένας. Να κάνει ο καθένας ταμείο για το τι θα ψηφίσει, τι ψήφισε. Δεν λέμε εμείς όχι. Αλλά για να λυθούν αυτά, πρέπει ο λαός να πάρει ενεργά μέρος σε αυτές τις διαδικασίες και να διεκδικήσει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ακούει ο λαός αυτός. Δηλαδή, μην το λέτε αυτό. Το μόνιμο. Στα Τέμπη κατέβηκαν 2,5 εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους. 2,5 εκατομμύρια κόσμου. 2,5 εκατομμύρια κόσμου. Και το ανάγκασε την κυβέρνηση και όλους τους υπεύθυνους. Κόσμος. Βέβαια, δεν το είπαμε. Εμείς οι δημοσκοπήσεις το λέγανε και διάφορες έρευνες. 2,5 εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Σας το λέω, ψάχνετε. Αμυντική ΚΚΕ. Ναι, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν κατέβηκε κόσμο. Δεν αναπτύχθηκε. Μισό λεπτό, δεν αναπτύχθηκε. Ότι βγήκαν μαζικά. Εγώ λέω, δεν είναι θέμα του νούμερου ή το πόσοι. Λέω ότι ο κόσμο έδειξε και δεν επέτρεψε να θαυτεί ένα τέτοιο γεγονός. Και να αποδοθούν ευθύνες. Πώς θα βόταν ένα τέτοιο γεγονός. Εντάξει, έχουμε δει
κυβερνητική προσπάθεια και με διάφορους κολαούζους κάθε φορά να τα βάλουν στην άκρη, να φταίει ο σταθμάρχης, όλοι να δείχνουμε μόνο το σταθμάρχη. Μου και επιτρέπετε του, για να προχωρήσουμε και να λίγο πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Φτιάξατε και φτιάξατε και το πρώτο νοσοκομείο ΑΕ στη Σαντορίνη. Έφτιαξε το πρώτο νοσοκομείο ΑΕ στη Σαντορίνη. Κύριε Κουμουτσάκο, μην τσακώνεστε. Συμφωνάτε στην ουσία των γεγονότων. Μια ερώτηση. Συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ένα σχόλιο σύντομο. Γιατί δεν γίνεται, επειδή άνοιξανε πολύ ωραία θέματα και ειδικά το ζήτημα δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Θα διαφωνήσουμε βεβαίως με τους περισσότερους. Πάντα το απόφαση θα συνεργάζονται. Εκτός να θέλετε να καταργήσει τον ιδιωτικό τομέα. Θα με ακούσετε λίγο. Επειδή δεν βγήκαμε τώρα από το πουθενά, βγήκαμε από μια πανδημία. Να καταργήσει τον ιδιωτικό τομέα. Ρώτησε κάτι ο κ. Παπαχρήστος πού λειτουργεί έστω σε μια χώρα μόνο δημόσιο σύστημα υγείας. Εγώ θα σας αντιστρέψω το ερώτημα. Σε πείτε μου εσείς μια χώρα που αυτό. Όχι. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτός είναι ο αρνητικός σχετισμός που εμείς λέμε. Στην Κούβα. Λοιπόν, ή στην Κούβα, άμα το κάνουμε πιο ειδική τη συζήτηση. Όμως, γίνεται. Για την υγεία. Όμως το θέμα είναι ότι πού σε κάποια χώρα, πείτε μου εσείς, μέσα στην πανδημία, αυτή η σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα βγήκε σε καλό στον κόσμο. Όταν οι μητροπόλεις του καπιταλισμού, οι μεγαλύτερες πόλεις, θάψανε εκατομμύρια κόσμο. Νέα Υόρκη, Αμερική, Γαλλία, Αγγλία. Κατέρευσε όλο αυτό το αφήγημα. Και όλοι αυτοί. Ο ιδιωτικός τομέας αυτό που λέτε, το πρόβλημα με τους γιατρούς στην Ελλάδα. Δεν με ακούτε. Όχι, επικουρικά. Επικουρικά και μόνο. Και με ισχυρά κίνητρα. Στον ιδιωτικό τομέα. Πιο ισχυρά από θα έπρεπε. Ναι, στον ιδιωτικό τομέα ο ιδιωτικός τομέας μάλλον δεν μπήκε στο σύστημα αντιμετώπισης πανδημίας. Γιατί εξ αρχής. Μα εδώ πέρα μόνο το ΚΚΕ έβαλε θέμα τότε, αν το θυμάστε καλά, νομίζω οι τηλεθεατές που μας βλέπουν το θυμούνται, επίταξης των ιδιωτικών μονάδων. Ναι, όταν βέβαια, ο κόσμος επίταξης, όχι ενοικίασης. Λοιπόν, και δεν μιλάγαμε για το πόσο θα είναι το νίκη, επιστρέψουμε, πάνω, λίγο κάτω. Να συμφωνήσουμε ότι θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά δύσκολα ζητήματα, να μιλήσουμε για τα δημοσιονομικά. Εδώ έχουμε το ένα κόμμα να κατηγορεί το άλλο. Είναι το πρόβλημα στο καυτό θέμα της υγείας. Και η θέση, επειδή ρωτήσατε για το... Αν το ΚΚΕ θέλει να κυβερνήσει, που θέλει βεβαίως και γι' αυτό υπάρχει και παλεύει και προπαγανδίζει και τις θέσεις του, τις λέει, βεβαίως, και παλεύουμε για αυτό το πράγμα. Η αλλά θέση μας για την υγεία. Η τελευταία φορά είναι που έγινε δεν δημόσια, έγινε για καλό λόγο. Αλλά θέλετε αυτοδύναμη. Και με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης που φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, για να σύντομη διακοπή. Είμαι πάρα πολύ υπομονετικός. Είμαι πολύ υπομονετικός εδώ και πάρα πολύ. Όχι με μένα, όχι με μένα όμως. Για να ακούσω. Για να ανακλείσω λίγο το σκεπτικό. Πολύ σύντομα. Έχουμε ακούσει πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Και εγώ δεν έχω μιλήσει γι' αυτό. Λέω λοιπόν το εξής. Πρώτον, υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας της κοστολόγησης της κυβέρνησης. Το είπατε πολύ σωστά. Αλλά λένε μέσα, αλλά πάνε και δίνουν έξω. Και δεύτερον, όμως, έχει νόημα να πούμε και στον ελληνικό λαό το εξής. Όχι μόνο πόσο κάνει και τι θέλει να κάνει ο καθένας. Για εμάς λοιπόν θέλω να δούμε προσωπική διαφορά, εκάζια χαμηλοσυνταξιούχους, μείωση φόρων στην εργασία, κίνητρα φοροαπαλλαγής για οικογένειες με δύο παιδιά και από τα υπερέσοδα των έμεσων φόρων, αυτά να επιστρέψουν στο συνδυασμό με ένα νέο μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα. Αυτά είναι αυτή η συζήτηση. Να κάνουμε ένα σχόλιο για όλα αυτά που υπόθηκαν. Αν θέλετε, κατά τη γνώμη μα, σα παρακαλώ. Κατά τη γνώμη μα, σε αυτέ τι εκλογέ τα έχετε ξαναπεί. Σα έχω δει σε πολλέ εκπομπέ. Τα έχετε ξαναπεί πολλέ φορέ. Λοιπόν, και εσύ το κουκουέ τα έχει ξαναπεί πολλέ φορέ. Αυτό που θα σα πω τώρα δεν θα το έχετε ξαναπεί. Άμα να βγάλουμε είδηση, κυρία Βαθιέλο, ανακαλώ. Ελάτε. Για να μπορέσουμε να πάρουμε το λόγο, δηλαδή, παρακαλώ. Γιατί είμαστε πάρα πολύ υπομονετικοί. Έχετε σε όλη την εκπομπή. Έχετε δίκιο. Το δίλημα των εκλογών των επόμενων στις 25 του Ιούνιου είναι πολύ πιο καθαρό. Εμείς το συναντάμε αυτό και στον κόσμο. Είναι πολύ πιο συγκεκριμένο από ό,τι στις προηγούμενες εκλογές και σε μια μακροχρόνια μήνες προεκλογική περίοδο. Και αυτό είναι απέναντι σε μια αποχέρεια αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η κατάσταση. Και με τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να παίζουν το γνωστό ρόλο αντιπολίτευσης-συμπολίτευσης σε όλη αυτή τη διάρκεια. Ποιος θα είναι το αντίπαλο δέος, ποιος θα είναι η φωνή, οι διεκδικήσεις των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων μέσα στη Βουλή. Και ξέρετε, σε αυτό δεν χρειάζεται να μυρίσει κανείς τα νύχια του για να καταλάβει. Ας δει την προηγούμενη τετραετία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, τι έκαναν τα υπόλοιπα κόμματα που τώρα θυμούνται σε αυτή τη φάση και μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι κακό κάτι που το πιστεύει ένα κόμμα να το στηρίζει. Κυρία Μπαθιέλο, έχω ρωτήσει πολλούς συντρόφους σας και το Γενικό Γραμματέα. 50... Όχι, θα μου επιτρέψετε. Σας επιτρέπω, βέβαια. Κάθε φορά που μιλώ με στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, επισημαίνουν ότι είναι κακό η αντιπολίτευση να έχει στηρίξει σε μεγάλο βαθμό νομοσχέδια της κυβέρνησης. Ναι. Μάλιστα, χρόνια ένα ποσοστό 70%. Επιτρέψτε μου. Όταν ρωτώ, ποιο είναι. Σας έχω ξαναρωτήσει και σας δεν έχω παρέμβει.
πάρει απάντηση. Δεν είχατε πάρει απάντηση στην εκπομπή σας εδώ. Όχι, όχι. Ποσοστό δεν μου είπε κανένα. Νόμο Χατζηδάκη. Έχετε μετρήσει τι έχουν ψηφίσει όλα τα άλλα κόμματα. Το ΚΚΕ, τι ποσοστό έχει συμφωνήσει μετά. Έχουμε ψηφίσει γύρω στο 3-4% νόμων φιλολαϊκών. Δεν λέμε για τροπολογίες συγκεκριμένες που μπορεί να βοηθάνε τους εργαζόμενους. Είναι κακό κάτι που το πιστεύει ένα κόμμα και είναι φιλολαϊκό να το ψηφίσει. Μα δεν λέμε ότι το φιλολαϊκό. Ο νόμος Χατζηδάκη είναι φιλολαϊκός. Τα ακούει ο κόσμος που μας βλέπει. Το μισό νόμο ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα λέω. Το ελληνικό, την παράδοση στο ελληνικό, όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταλήγουν για τα ζητήματα, σταματήστε να ολοκληρώσετε. Μιλάτε εδώ και 25 λεπτά. Σταματήστε. Σας παρακαλώ, αφήστε τον να ολοκληρώσει. Δεν έχει μιλήσει καθόλου. Σας παρακαλώ. Ελάτε και κλείνουμε. Λοιπόν, λέω, αυτό να δείτε το σπόνσορά σας στο ΣΥΡΙΖΑ και το χορηγό σας στο ΠΑΣΟΚ. Μην τα λέτε στο ΚΚΕ αυτά. Ο σπόνσορας και χορηγός. Είστε και οι δύο της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να μυρίσει λοιπόν τα νύχια του. Ποιος θα είναι όχι μόνο μέσα στη Βουλή, που ανέβηκε το ΚΚΕ, χάρη και ένας κόσμος με 26 βουλευτές και τώρα με το νέο σύστημα που συζητάμε, μια χαρά θα μπορούσαν να έχουν κυβερνήσει και την προηγούμενη φορά, αφού έχουν στρατηγικές συγκλήσεις. Μια χαρά μπορούν να κυβερνήσουν και την επόμενη. Απέναντί τους λοιπόν θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Καλώς. Επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα, πολύ σημαντικό. Τι παράδειγμα, γιατί θα με αυτά κόψουν, κύριε Μπαρτζέλη. Ναι, αλλά τώρα θα μας κόψουν που μιλάει το ΚΚΕ. Στα τελευταία λεπτά τι να κάνουμε. Έλα. Τώρα πήραμε το λόγο, έλα. Τώρα θα τα πούμε. Έχει δίκιο το ΚΚΕ. Στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Ναι. Είναι σημαντικό. Είναι αντίστοιχα με τα θέματα της υγείας. Γιατί τα Τέμπη είναι καθημερινά και παντού. Σκοτώθηκε ένας εργάτης. Σωστό. Βεβαίως. Τι έγινε με αυτή την υπόθεση. Με ένα προδιαγεγραμμένο και εκεί έγκλημα. Οι εργαζόμενοι οργανώθηκαν. Πάλεψαν και είναι ένα βήμα πριν κάνουν υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση εργασία του, που κανένα κόμμα δεν είχε κάνει υποχρεωτική ω κυβέρνηση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Από το 2017 που υπογράφτηκε η συλλογική σύμβαση, που από τι 14 σελίδε οι 7, όχι λέω, είναι για τα θέματα υγεία και ασφάλεια. Δεν γίνεται διαφορετικά για το λαό. Εντό και εκτό Βουλή πρέπει να έχει δυνατό το ΚΚΕ 100% μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση.